Μόνο του Μέγκα, ήταν και κάνα δύο άλλες που και βγήκανε. Σάλκο και αυτό. Εν πάση περιπτώσει, σα δείχνουν να πηγαίνουμε για ντέρμπι, δείχνουν αυτές τις δημοσκοπήσεις. Δεν ξέρω τώρα πόσο τις αποδέχεστε. Είναι νωρίς ακόμα, φυσικά, εννοείται. Έχουμε δρόμο, μπορεί να αλλάξουν όλα. Αλλά αυτά είναι τα δεδομένα που έχουμε αυτή τη στιγμή. Πώς το σχολιάζετε εσείς, τι βλέπετε? Εντάξει, όλα αυτά που λέτε ισχύουν. Πράγματι, είναι μια αποτύπωση της συγκεκριμένης στιγμής. Πράγματι, εμφανίζουν μια κατάσταση ντέρμπι. Ωστόσο, αν δει κανένας πιο προσεκτικά τα στοιχεία, νομίζω ότι το βασικό στοιχείο το οποίο αυτή τη στιγμή φαίνεται να δείχνει αυτή την εικόνα είναι η χαμηλή συσπήρωση του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό είναι ένα κρίσιμο στοιχείο. Έχει προκύψει κάτω από συγκεκριμένες συγκυρίες. Είμαστε σε μια επώδυνη φάση ακόμη. Ναι. Και αυτό σίγουρα επηρεάζει τα πράγματα. Νομίζω θα έχετε ότι τον χρόνο, λέτε, νομίζω, να το αντιστρέψετε αυτό. Ακριβώς αυτό θέλω να πω. Νομίζω ότι πάρα πολύ γρήγορα και πολύ εντατικά και με την με τον προσδιορισμό, θα έλεγα, των συγκεκριμένων πεδίων που θα κινηθούμε στο επόμενο διάστημα σε μια πάρα πολύ δύσκολη συγκυρία, νομίζω ότι μπορούμε με αποφασιστικότητα να κερδίσουμε τον κόσμο. Και θέλω να πω μόνο ένα σημείο εδώ και να ολοκληρώσω, ότι νομίζω ότι η συντηρητική πλειοψηφία της κοινωνίας θα καταλάβει και θα αποτυπωθεί αυτό και στο εκλογικό αποτέλεσμα, ότι η επιστροφή στα γνωστά παλιά δεν προσφέρουν καμία διέξοδο. Νομίζω ότι θα δώσει τη δεύτερη ευκαιρία στο ΣΥΡΙΖΑ και αυτό θα φανεί στο επόμενο χρονικό διάστημα. Η συσπήρωσή σας πώς ήταν? Είναι γύρω στο 56-58%, 55-56% εκεί. Κοντά στο 50 πάνω κάτω, θα έλεγα. Είναι μια χαμηλή συσπήρωση. Έχετε περιθώρια, δηλαδή. Γιατί σας λέω ότι περνάμε μια επώδυνη διαδικασία. Κύριε Ματά, διευκρινίστε μας κάτι, σας παρακαλώ. Ενώ ξεκινήσατε την προεκλογική περίοδο δηλώνοντας κατηγορηματικά ότι δεν πρόκειται να συνεργαστείτε ούτε με το Ποτάμι, ούτε με το Πασόκ, παρά μόνο με τους ανεξάρτητους Έλληνες, αυτό έχουμε την αίσθηση από τις δηλώσεις που κάνουν οι συναδελφοί σας, τα στελέχη σας κλπ., ότι έχει αλλάξει κάπως. Δεν αποκλείεται τη συνεργασία με το Ποτάμι και το Πασόκ, εάν φυσικά είσαστε πρώτο κόμμα και αν το χρειαστείτε. Είναι αλήθεια αυτό? Έχουμε καταλάβει καλά ότι μόνο τη Νέα Δημοκρατία αποκλείεται? Ακούστε. Εδώ έχει γίνει το εξής. Από την αρχή, από την έναρξη της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, υπήρχε μία στρατηγική, θα έλεγα, για την λεγόμενη αριστερή παρένθεση. Να τελειώνουμε με τον ενοχλητικό ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα βρίσκεται πράγματι σε μία δύσκολη καμπή. Αυτό το παραδεχόμαστε δημόσια. Έχει όμως πολύ μεγάλα περιθώρια να μπορέσει να χτυπήσει την αυτοδυναμία. Συνεπώς, εμείς παραμένουμε σταθεροί σε αυτό το στόχο, όχι για εγωιστικούς λόγους. Το καταλαβαίνω, μα λογικό και θεμητό είναι να ζητάτε αυτό. Όχι για εγωιστικούς λόγους. Εάν δεν την πάρετε, λέμε τώρα, τι θα γίνει? Ένα λεπτό. Δικαιούται ο κόσμος να ξέρει τι σκέπτεστε. Ένα λεπτό. Ο κόσμος θα αποφασίσει με βάση την εμπειρία του, με βάση την προοπτική, με βάση την επόμενη μέρα, αλλά και με βάση ότι καταλαβαίνει πάρα πολύ καλά ότι για να μπορέσει να κινηθεί ο ΣΥΡΙΖΑ έτσι όπως τουλάχιστον επιχειρεί να αποτυπώσει διακηρυκτικά την πρόθεσή του και τα προγραμματικά του επίδικα, είναι πολύ κρίσιμο να είναι αυτοδύναμος. Από εκεί και πέρα είναι προφανές ότι τα υπόλοιπα είναι της επόμενης μέρας. Πάντως, σε καμία περίπτωση δεν νομίζω ότι χρειάζεται αυτή τη στιγμή να μπούμε σε υποθέσεις. Νομίζω ότι δίνουμε μία μάχη. Είναι ένα θέμα. Ο Πρωθυπουργός είπε ότι θα συνεργαστούμε μόνο με τους Έλληνες στην αρχή. Ακούστε. Συνεχίζει αυτό να ισχύει. Συνεχίζει να ισχύει το ότι αυτή ήταν μια εμπειρία συνεργασίας την οποία αποτιμάμε θετικά. Σε αυτό το επίπεδο θα κινηθούμε και είναι απολύτως τουλάχιστον προφανές μπορείτε να διαβεβαιώσετε τον κόσμο ότι που δεν είναι λόγο δεν θα πάμε σε νέες εκλογές μετά από αυτές. Μπορείτε να το πείτε τουλάχιστον αυτό? Εγώ κύριε Καμπουράκη, νομίζω ότι με σαφήνεια έχουμε πει ότι δεν θα μπούμε σε κύκλο επαναληπτικών εκλογών.
Ναι, νομίζω αυτό είναι σαφές. Άρα με αυτούς τους όρους καλούμε τον κόσμο να αποφασίσει. Λέμε ότι ο αυτοδύναμος ΣΥΡΙΖΑ μπορεί σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία να υπερασπίσει πολύ καλύτερα από τις συστημικές δυνάμεις κρίσιμα ζητήματα, εργασιακές σχέσεις. Μάλιστα. Ναι. Και μπορείτε να χειριστείτε καλύτερα το... απολύσεις, διάφορα πράγματα, παρά να βρεθεί σε μια κατάσταση όπου μπορεί να υπάρξουν, να το πω έτσι, καταστάσεις τέτοιες, έτσι ώστε να σκοτεινιάσουν, να θολώσουν αυτή τη δυνατότητά του. Με αυτή την έννοια καλούμε τον κόσμο και σε αυτή τη δύσκολη καμπή, εγώ το επαναλαμβάνω, να σκεφτεί με βάση αυτό το κρίσιμο ερώτημα. Θα ξαναγυρίσουμε στα παλιά, θα ξαναγυρίσουμε σε ένα σύστημα που 40 χρόνια λειτουργήσε και έφερε τη χώρα ως εδώ, ή παρά τη δυσκολία, παρά την επώδυνη εμπειρία που ζούμε, και ειδικότερα εδώ απευθύνομαι και στον κόσμο της αριστεράς, πρέπει να πάμε μπροστά. Και αυτή τη μάχη θα τη δώσουμε. Κύριε Σταϊκούρα. Να ρωτήσω κάτι τώρα, εσείς που ξέρετε τα οικονομικά.